Πρώτη μέρα του πανθυωτικού τουρνουά, τα παιδιά παίζουν για το χαμόγελο του παιδιού, μια εικόνα που εφάμιλη και όμοια της δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί, ειδικά στο ΔΑΚ της Λαμίας. Θαυμάσια η πρωτοβουλία, η ΕΠΣΘΙΟΤΙΔΑΣ εδώ δίνει το παρόν, τις πρώτες εντυπώσεις. Νομίζω ότι το σλόγγαν 1056 γκολ για 1056 χαμόγελα έχει πιάσει τόπο. Πραγματικά η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδος έκανε ένα ξεκίνημα από την αρχή της χρονιάς και άλλαξε την ροή του ποδοσφαίρου, τη δομή του ποδοσφαίρου, τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου. Βλέπουμε ότι γίνονται κάθε μήνα ποδοσφαιρικά τουρνουά που έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα, που έχουν την έννοια του να αλλάξουμε τη δομή, όπως σας είπα, του ποδοσφαίρου, και φτάσαμε να φτιάξουμε αυτό το πανθυωτικό ποδοσφαιρικό τουρνουά, όπου γίνεται για το χαμόγελο του παιδιού. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί στο γήπεδο της Λαμίας. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Βλέπετε ότι το γήπεδο έχει γεμίσει παιδάκια, έχει γεμίσει φορείς, έχει γεμίσει δράσεις. Τα παιδιά όχι μόνο απλά παίζουν, χαίρονται, βοηθάνε αυτό το σκοπό για τον οργανισμό του χαμόγελου του παιδιού, αλλά ταυτόχρονα ζουν και βιώνουν καταστάσεις που θα τις δουν και στην κοινωνία. Έρχονται σε επαφή με πολλά παιδιά, με πολλούς φορείς, και νομίζω ότι αυτό βοηθάει στην κοινωνικοποίηση και σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, να αλλάξουμε ριζικά το ποδόσφαιρο στη Φθιώτιδα. Έχουμε αντιμετωπίσει το ποδόσφαιρο ως ακραίο φαινόμενο και το καταδικάζουμε φυσικά, όμως εδώ όλοι οι φορείς έχουν δεθεί και έχουν παρουσιάσει ένα κοινωνικό πρόσωπο. Αυτό θα το δούμε τουλάχιστον από την ΕΠΣΘΙΟΤΙΔΑΣ και στο προσεχής μέλλον. Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα τελευταία λόγια του μικρού Ανδρέα, του ιδρυτή του χαμόγελου του παιδιού, ήταν «αν όλοι μαζί συνεργαστούμε μπορούμε να πετύχουμε», πιστεύω ότι ποδόσφαιρο και συνεργασία είναι έννοιες ταυτόσιμες. Αν το καταφέρουμε αυτό, σαφώς και μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα σε πολλά επίπεδα.